Στη δομή της Κιβωτού στον Κολωνό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Ελευθερία Σπυράκη, την οποία θα συναντήσουμε εμείς. Μέχρι σήμερα ο πατέρας Αντώνιος θα πρέπει να έχει φύγει από τη δομή η Ελευθερία. Και φαίνεται ότι η διορία, Λίνα, έχει λήξει, διότι μην ξεχνάτε ότι έχει δοθεί διαταγή από τους εισαγγελείς ανηλίκων, ο πατέρας Αντώνιος, καθώς επίσης και 4 ακόμη άτομα, να μην ξαναεισέλθουν στις δομές για το διάστημα των 3 μηνών. Αυτό βέβαια, αυτή η απόφαση αφορά μόνο τον πατέρα Αντώνιο και όχι την πρεσβυτέρα. Μέχρι και αυτή την ώρα λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ στην δομή του Κολνού, υπάρχει σύγχυση για το εάν τελικά ο πατέρας Αντώνιος έχει αποχωρήσει από την δομή όπου διέμενε όλο αυτό το διάστημα ή βρίσκεται ακόμη μέσα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η διάταξη δεν επιτρέπει στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάσει όλες τις δομές της Κιβωτού για τους επόμενους 3 μήνες, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα 4 άτομα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για όλες αυτές τις καταγγελίες, οι οποίες έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά. Ενώ να πούμε ότι γύρω στις 12 η ώρα έφτασε εδώ στην δομή του Κολωνού και η προσωρινή πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Μαρτίνου, η οποία παρέμεινε για μισή ώρα και αποχώρησε χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. Λίνα.